Καλημέρα, καλησπέρα από παρακείμενο δρόμο της Αγίας Σοφιάς που λέγεται Ζεμύρνης. Καλημέρα Εικοσίνη, χρόνια πολλά Εκάρα. Σήμερα γινόμαστε 96 χρονών, 13 Τετάρτου του 24 με 13 Τετάρτου του 20. Υγεία στην ομάδα, υγεία στους οπαδούς, υγεία στους φιλάθλους. Να χαιρόμαστε την ΑΕΚΑΡΑ μας, την κηπεδάρα μας και τον Τιτάνα, τον πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Μελισανίδη. Παιδιά, βρίσκομαι στην οικία του κυρίου Γιάννη Μιχαηλίδη, Μέγα ΑΕΚΤΖΙ, αν μπορεί βγάζει και το καρτελάκι που έχει στο χέρι του. Έτσι, έχει σηματάκι για ΑΕΚΑΡΑ, να είναι καλά, που χάρη σε αυτόν όλοι οι ΑΕΚΑΡΕΣ, βλέπετε το κανάλι Black Eagle ΑΕΚ, θα έχουμε συνεχώς πλάνα από τα τεκτενόμενα της Αγίας Σοφιάς και δι του τομέα 13 και της υπογειοποίησεως. Φουλ η ρυθμή, έχει πέσει όπως είδατε παιδιά και στο χτεσινό ντρουνά το βίντεο, τα πλάνα μου τα έδωσε ο φίλος ο στρατιωτικός ο Σπύρος, να είναι καλά το παλικάρι. Θα δείξω παιδιά εδώ πέρα, να τα ακούσει και ο κύριος Γιάννης, αν είπα Δημήτρης προηγουμένως είναι Γιάννης Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εδώ παιδιά που βλέπετε τα τόλ, 1, 2, 3 και τα μπετά, όλα αυτά παιδιά για τις άσους επαρχιώτες και, και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο θα πω ότι χίλια συγγνώμη, αλλά μου έπεσε το Facebook της επαρχίας. Όσοι θέλετε παιδιά, κάντε μου αιτήματα στο Μάνος Γκίκας, του γιού μου. Γιατί καλόπαιδα, φίλοι Ολυμπιακοί, φίλοι Παναθηναϊκοί, φίλοι Παοξίδες μου το ρίξανε. Δεν ξέρω τώρα το λόγο. Καθώς ένα βαρέου τύπου όχημα πλευρίζει την είσοδο στα σωστά χρώματα, κίτρινο, τέλεια. Πάμε παιδιά να κάνω την αφιέρωση της ημέρας. Και όσοι από εσάς δεν έχετε ακούσει την αφιέρωσή σας, επειδή την περασμένη εβδομάδα είχα τα προβλήματα αυτά που όλοι ξέρετε, δεν θα επεκταθώ, θα πω μόνο τούτο. Φίλοι εσείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ που κάνατε αυτό που κάνατε, σας παρακαλώ θερμά, επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα σήμερα, σας παρακαλώ θερμά, εγώ σαν Γιώργος Γκίκας, να άρετε αυτό που κάνατε, να το άρετε, και καταλαβαίνουν τα παιδιά που με βλέπουν, οι φίλοι που το κάνανε αυτό, ξέρω ότι με βλέπουν, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, διαφορετικά ρε παιδιά, τι να πω, μαχαιρώματα, πισόπλατα, δεν είναι καλό να γίνονται. Και μένω στο πολύ πολύ ήπιο, έτσι. Πιστεύω ο φίλος ο Μη να κατάλαβε το μήνυμα που του λέω τώρα και να άρει αυτό που έκανε. Λοιπόν, η αφιέρωση της ημέρας. Στο φίλο μου στη Ρόδο, στον Δημήτρη τον Κουτέλα. Πάει ο Δημήτρης. Δυνατός. Και πάμε. Κατά κρυβουλά είμαι και με την κόρη μου. Λοιπόν, στο χωριό Κεσαριά, στην Κοζάνη και στους φίλους Στέλιο και Χάρη, Βασίλη Παπαδόπουλο και Τάσο Ρουσόπουλο. Λοιπόν, με αυτά πάνε και οι αφιερώσεις. Εδώ παιδιά, αυτά τα με το πετό είναι τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Άρε γίγα τα Μελισανίδη, τι μας φτιάχνεις. Είναι τα εισιτήρια, τα εκδοτήρια των εισιτηρίων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, γήπεδο ΑΕΚ για Σοφιά, γάμα κάπα αρένα. Θα το λέω σήμερα που είναι ο μήνας 13 του Απρίλη. Λοιπόν, τα ντάπα ντούπα που ακούτε παιδιά είναι μέσα. Να εστιάσω λίγο με το φακό. Βγαίνουν τα καλούπια από τα σκαλοπάτια στις μπούκες. Το μπάπα μπάπα που ακούτε είναι αυτό. Λοιπόν, έχει πλευρίσει εδώ το βαρέους τύπου όχημα, το κίτρινο, το φορτηγό. Παίρνω τη χάρα αναχείρας. Τι αναχείρας παίρνω, την κάμερα παίρνω αναχείρας. Και πάμε λίγο να δούμε υπογειοποίηση. Υπογειοποίηση στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εχθές παιδιά ανέβασα τον drone, δείτε όλο το βίντεο, είναι επικό, τα δείχνει όλα με λεπτομέρειες. Αυτά τα τρία που εγώ σαν αδόκιμο όρο θα τα πω γεωτρύπανα, είναι για να ανοίξουν αυτή τη βδομάδα, επαναλαμβάνω αυτή τη βδομάδα, τρύπες, ξεκινάνε οι τρύπες. Τρύπες στην άσφαλτο. Έτσι, να ξέρουμε τι δείχνουμε και τι λέμε. Σωρό στα μπάζα προς την Κιουταχίας. Βαρέου τύπου οχήματα θα τα πάρουνε όταν με το καλό επιτραπεί αυτό.
Πιστεύω να είπα καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους μας, άντρες, γυναίκες και παιδιά, είτε είναι ΑΕΚ είτε είναι ό,τι ομάδα θέλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο 13. Αυτή είναι ένα γενικό πλάνο της Πατριάρχου μέχρι όπου παίρνει το μάτι στις πρώτες πολυκατοικίες, εκεί που είναι ο σύνδεσμος των παιδιών των δυνατών του γκέτο, της ΑΕΚάρας μας, εκεί που σφίζει από ζωή η ΑΕΚάρα και από νιάτα. Λοιπόν, σταματάω λίγο εδώ για να δω τι γίνεται στο 13 που ακούω μηχανήματα. Πάμε, παιδιά, τα έργα γίνονται στην κεντρική πύλη εισόδου-εξόδου των βαρέων οχημάτων, παρέα με την κοράκλα μου την Ακριβούλα και τον κύριο Γιάννη τον Μιχαηλίδη, την ΚΑΕΚΤΖΙ, πατριώτη μου, τώρα τα λέγαμε, είμαστε πατριώτες, συγγενείς, να είμαστε καλά. Το φορτηγό έχει φάει ήδη 3 χούφτες, εγώ έβγαζα φωτογραφίες καθ' όλη τη διάρκεια που δεν μετέδιδα. Είναι επική η ταράτσα του κυρίου Γιάννη. Κλείνει, παιδιά, βλέπουμε το βαρέο τύπου όχημα, η κουκούλα, και έρχεται άλλο, έτερον. Αναμονής πίσω από τις φιλοσές του ευκάλυπτου. Ο νέος κόσμος εδώ δυναμικός. Χαιρετίζουμε τα παιδιά σε όλα τα κλαμπ της ΑΕΚ ανά τον κόσμο. Όπα, μην το ξεχάσω. Υπάρχει ένα Instagram που λέγεται ΑΕΚ Photos. Μπείτε, παιδιά, κάντε εγγραφές. Instagram του φίλου του Κώστα του ΑΕΚΤΖΙ, ΑΕΚ Photos. Κώστα, δεν σε ξέχασα. Α, φυσικά. Και τον Δημήτρη το Χατζηγιανακό από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Ακριβούλα μου, το θύμισες. Κάνει έργα εκεί πέρα τώρα η χούφτα, έτσι ώστε αναμοχλεύει το χώμα, αναμοχλεύοντας το χώμα να έρθει το άλλο φορτηγό, το έτερο, για να πάρει θέσεις μάχης και να πάρει και αυτό 5-6 χούφτες, όσο παίρνει δηλαδή. Μου είπανε τα παλικάρια που οδηγούν τα φορτηγά ότι μεικτό έχει 50 τόνους, καθαρό 40. Μιλάμε 40 κυβικά χώματος ή ό,τι άλλο είναι, πέτρες και τα λοιπά, έτσι, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν ξέρω αν είπα στο σημείο προηγούμενα, γιατί είχα τον ερμό μου, ότι μέσα οι εργασίες που γίνονται είναι καθαρισμού, καθαριότητας. Βγάζουμε τα ξύλα, τα αντισύματα δηλαδή, των σκαλοπατιών στις μπούκες και δει στον τομέα των 9. Το τομέα των 9, εκεί που είναι και ο πυλώνας, ο νότιο-ανατολικός. Μπαίνει το άσπρο, τα χρώματα της Ελλάδος, για να πάρει και αυτό την αναλογία του σε χώμα. Τα χώματα, παιδιά, σας έχω ξαναπεί σε άλλα βίντεο, ότι πηγαίνουν και ανακυκλώνονται σε περιοχή της μεταμόρφωσης. Ακριβούλα μου, βαρέθηκες. Λίγο βαρέθηκες, Τι ομάδα είσαι? Δεν θα πας σήμερα. Σήμερα νηστικιά. Ακούτε, παιδιά, ήξερα τι ομάδα είναι η Ακριβούλα, αλλά ήθελα να το πει και στην κάμερα. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν άλλον άνθρωπο. Ό,τι ομάδα και να είναι, τη διαλέγει στην πιο γλυκιά ηλικία της, χωρίς να έχει ιδιωτελείς σκοπούς, και με αυτήν πορεύεται. Εγώ πιστεύω την Ακριβούλα μου θα την αλλάξω. Ο Μανώλης μου και η Αθανασία μου είναι την ΚΑΕΚ, σαν τον μπαμπά. Λοιπόν, για να σηκώσουμε λίγο πάνω το εργαλείο, καθώς έκανε τη μανούβρα το φορτηγό, μπήκε-βγήκε, κάτω είναι η σάδα, υπάρχει και ένα μικρό πολιτοζάκι που ισιάζει το χώμα. Έτσι και μόνο είναι αυτή η ράμπα ανάβασης-κατάβασης, που δυστυχώς δεν μπορώ να μπω στο εργοτάξιο, για άλλους λόγους, όχι λόγω αδείας. Γεια σου, Μελισσανίδη. Και κύριε Αντρέα, δημάται. Εδώ αναφέρονται όλοι τα ονόματα που βοηθούν στην αοπεράτωση της γηπεδάρας. Γηπεδάρα ΑΕΚ Αγία Σοφιά, ΓΚ Αρένα. Πάμε να δούμε λίγο χούφτωμα. Αδόκομες όρος, αλλά θα γελάσετε που τα ακούτε τώρα εσείς όλοι σας. Χούφτωμα, το έχετε ξεχάσει, παιδιά. Πώς είχατε τα παράνομα τα πριν το κοροϊό ιστορίες. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα έχει μόνο Black Eagle. Βλέπετε κανάλι Black Eagle, όλα τα πεπραγμένα του γηπέδου.
Βασίλη Παράσκου, σε αγαπάω πολύ. Κύριε Γρηγόρη μου, την αγάπη μου και της οικογένειάς μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη και σήμερα το πεπραγμένο της Αγίας Σοφιάς. Ζήτω η αεκάρα μας, ενότητα, 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 και σαν κλείσιμο θα παρακαλέσω πάλι την ομάδα αυτή που ξέρει, που έκανε αυτό που έκανε στο της Νέας Φιλαδέλφειας, να το άρει, γιατί είναι κρίμα να γίνονται μαχαιριές μεταξύ αεξίδων. Πιστεύω στην καλή πρόθεση των παιδιών και εδώ είμαστε να τα λέμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υπέρ ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη Μιχαηλίδη και τη σύζυγό του. Επανέρχομαι, πιστεύω, αν με έχει καλά ο Θεός, αύριο πάλι. Να είστε όλοι καλά, μαγκές. Ζήτω για αεκάρα, χρόνια πολλά, αεκάρα, να τα χιλιάσεις. Να παίρνεις πρωταθλήματα, κύπελα και ντάμπλ. Γιατί γι' αυτό δημιουργήθηκες. Γι' αυτό ιδρύθηκες. Για να κάνεις υπερήφανη όλη την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Να είστε όλοι καλά, μαγκές. Φίλοι, εγγραφές και κουδουνάκι στο μπλακ της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Στο μπλακ της ΑΕΚ.